Είμαι η Μάρο Κολύρη, είμαι ψυχολόγος και είμαι η μαμά του Γιώργου Μπέρεκετ, ο οποίος είναι από την Αιθιοπία, από μία μικρή πόλη που λέγεται Ναζρέτ. Είναι η σχέση που φτιάχνουμε με το παιδί μας. Είναι δηλαδή η αγάπη, είναι η προστασία, είναι το γέλιο, είναι ο φόβος που συγκρατούμε. Όλα αυτά συμβαίνουν αφού ξεκινήσει η σχέση, αφού αρχίσει να ρολάρει αυτό το έργο που λέγεται «Εγώ και εσύ μαζί». Εγώ το παιδί μου το γνώρισα όταν ήταν 4 μηνών. Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο συγκλονιστικό θα ήταν να τον κρατήσω στην αγκαλιά μου και να αισθανθώ αυτή τη βαθιά σύνδεση με ένα πλάσμα το οποίο δεν το είχα κυοφορήσει και δεν το είχα γεννήσει. Ήτανε από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα, από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου και με έμαθε ότι η σχέση φτιάχνεται, δεν είναι δεδομένη. Οπότε μαμά είναι σχέση. Το είδος της μαμάς που θα ήθελα να είμαι και ελπίζω να το πετυχαίνω είναι η μαμά η οποία δίνει ταυτόχρονα ρίζες και φτερά. Δηλαδή μία αίσθηση προστασίας, ανήκειν, σιγουριάς και ταυτόχρονα η δύναμη της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας του να μπορεί το παιδί να δοκιμάσει και τις δικές του δυνάμεις. Η πρώτη μου αντίδραση όταν είδα το παιδί μου ήταν σαν να κουνιούνται οι τεκτονικές πλάκες κάτω από την ύπαρξή μου. Ήτανε κάτι συγκλονιστικό, ήτανε μικρούλης, ήταν 4 μηνών και αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα μπορούσα να κάνω για να τον προστατεύσω και για να του δώσω τη ζωή που του αξίζει. Δεν ξέρω αν έγινα η μαμά που θα φανταζόμουν ότι θα ήθελα να είμαι, γιατί νομίζω ότι όταν γίνεσαι μαμά συμβαίνουν ταυτόχρονα 3 πράγματα. Είναι σαν να υπάρχουν 3 φιλμ που προβάλλονται το ένα πάνω στο άλλο. Το ένα φιλμ είναι η σχέση που αναπτύσσεις με το παιδί και τρέχει σε αληθινό χρόνο, αυτό που συμβαίνει στο εδώ και τώρα. Το δεύτερο φιλμ, το δεύτερο επίπεδο, είναι ότι ξαφνικά θυμάσαι πώς ήταν όταν ήσουν εσύ παιδί. Και το τρίτο φιλμ είναι η σχέση μου με τη μητέρα μου. Πώς βλέπω εκ των υστέρων πράγματα που έκανε η δική μου η μαμά. Ίσως τα κατανοώ καλύτερα ή δεν τα κατανοώ τόσο πολύ όσο νόμιζα. Και αυτά τα 3 επίπεδα συμβαίνουν ταυτόχρονα και μέσα από αυτό προκύπτει η μοναδική μαμαδοσύνη που είναι δικιά μας. Τι έχει προκύψει για μένα, νομίζω το δικό μου παιδί θα το πει. Οι μαμάδες έχουν υπερδυνάμεις, γιατί αυτό απαιτεί αυτός ο ρόλος, δηλαδή να βρίσκουμε την ενέργεια, να ξεπερνάμε την κούρασή μας, την αβεβαιότητά μας, τον φόβο μας, να βρίσκουμε αποθέματα για να κυλιστούμε στο πάτωμα και να παίξουμε, να καθοδηγήσουμε, να κάνουμε τον κόσμο απλό και κατανοητό, να μεταφράσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε πράγματα, για να γίνει πιο διαχειρίσιμος για το παιδί μας και όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν πολύ καλά και οι μπαμπάδες. Η συμβουλή που θα έδινα στο παιδί μου θα ήταν να μην ξεχάσει τη συντροφική σχέση, να μην αφήσει τη σχέση με τη σύντροφό του ή το σύντροφό του και να είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να το καλλιεργεί, γιατί πολλές φορές αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν γινόμαστε γονείς και μας παρασύρει αυτή η πάρα πολύ μεγάλη και έντονη εμπειρία της γονεϊκότητας, ξεχνάμε λίγο τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας και αυτό επηρεάζει και το ίδιο το παιδί. Αυτό κοστίζει στη σχέση και κοστίζει και στο ίδιο το παιδί. Οπότε ίσως θα του υπενθύμιζα να θυμάται ποιον άνθρωπο έχει δίπλα του, να τον φροντίζει, να φροντίζεται και να προχωράνε και οι δύο μαζί.
Έχω πάρει πολλά πράγματα από τη μαμά μου, αλλά ένα πράγμα που θυμάμαι και ίσως ξεχωρίζω είναι μία φορά όταν ήμουνα περίπου 11 χρονών, είχαμε πάει ένα ταξίδι και σε αυτό το ταξίδι μας είχαν φιλοξενήσει κάποιοι άνθρωποι και είχα περάσει όλη τη μέρα παίζοντας στον κήπο και φορώντας ροζ ρούχα. Όταν τέλειωσε η μέρα και ήμασταν στο τρένο της επιστροφής, κοίταξα απελπισμένη τα ρούχα μου, τα οποία δεν ήταν πια ροζ, ήταν καφέ και πράσινα, γιατί είχα κυλιστεί στο γρασίδι, και άρχισα να κλαίω. Και τότε η μαμά μου με αγκάλιασε και μου είπε, «Βρε χαζή, μη στενοχωριέσαι, ξέρεις τι σκέφτονται τώρα όλοι εδώ μέσα στο βαγόνι, σκέφτονται». Τι ωραία πρέπει να πέρασε αυτή, έτσι ώστε να έχει τόσο πολύ γρασίδι και χώμα απάνω της. Αυτό λοιπόν, το ότι το παιχνίδι έχει χώρο και ότι το παιχνίδι λερώνει, τσαλακώνει, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας, είναι κάτι που έχω κρατήσει από εκείνη. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να πάρει κάποιο συγκεκριμένο δικό μου χαρακτηριστικό. Ελπίζω ότι θα έχει ρουφήξει πολύ αγάπη, πολύ υποστήριξη και ίσως και μία αίσθηση ανήκειν, πολύ σημαντικό, για να μπορεί με αυτά τα εφόδια να βρει το ποιος θέλει να είναι εκείνος στη ζωή του, να βρει τη δική του ταυτότητα. Η μεγαλύτερη σκανδαλιά που έχω κάνει ως μαμά είναι να λείψω για 4 μέρες με τις φίλες μου στο εξωτερικό, κάνοντας πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ρόλο μου ως μαμά. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να είναι σκανδαλιά, να είναι αυτό που κάνουμε για να μπορούμε να πάρουμε ανάσες, να γεμίζουμε ενέργεια και να γυρίζουμε στο ρόλο μας και να δίνουμε περισσότερα πράγματα. Αν άλλαζα θέση με το παιδί μου, θα διεκδικούσα ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον. Θα διεκδικούσα μία μεγαλύτερη επαφή με τη φύση. Θα ήθελα να βγαίνω έξω και να μαθαίνω στην ύπαιθρο. Θα ήθελα να μαθαίνω μέσα από το παιχνίδι. Σε αυτή την ερώτηση εγώ έκλεψα λίγο, γιατί τον ρώτησα να με περιγράψει με 3 λέξεις και είπε ότι είμαι ψηλή, οπότε ξεκινήσαμε καλά, δεν είμαι ψηλή, αλλά προφανώς εκείνος με βλέπει ως ψηλή μαμά. Μετά μου είπε ότι δεν βλέπω μπροστά μου και όλο ψάχνω τα γυαλιά μου και στο τέλος μου είπε ότι είμαι και άτακτη. Και αυτό, να σας πω, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είδα ότι το δικό μου παιδί μπορεί να βγαίνει έξω και να συνομιλεί και με το δικό του παιδί και να είμαστε μαζί όχι μόνο γονιός και παιδί, αλλά πολλές φορές και δύο παιδιά που απολαμβάνουν αυτό που τους συμβαίνει.